Ευχαριστούμε πολύ. Σύγχυση επικρατεί, κυρίες και κύριοι, τώρα στις ελληνικές οικογένειες σε σχέση με τις αλλαγές που δρομολογούνται στην προσχολική εκπαίδευση. Για το αν δηλαδή τελικά τα παιδιά θα πηγαίνουν υποχρεωτικά στα νηπιαγωγεία από την ηλικία των 4 ετών ή όχι. Οι αντιδράσεις είναι πολλές, ενώ σήμερα δεν έλειψε και η ένταση όταν διαδηλωτές της ΠΟΕΟΤΑ συνεπλέξαν με αστυνομικούς έξω από τη Βουλή. Ένταση και διαπληκτισμοί επικράτησαν έξω από τη Βουλή κατά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έκαναν βρεφών νηπιαγωγοί, μέλη της ΚΕΔΕ και της ΠΟΕΟΤΑ, ενάντια στην υποχρεωτική ένταξη στα νηπιαγωγεία από την ηλικία των 4 ετών. Ο κ. Γαβρόγλου μας είπε ότι πρώτα θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά θα κάνουμε διάλογο. Αντιλαμβάνεστε ότι ο προσχηματικός διάλογος δεν μπορεί να γίνει. Θα γίνει βία η προσαρμογή των προνηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν παιδιά στα νηπιαγωγεία και γι' αυτό είναι ένα συντεχνιακό αίτημα, θα έλεγα, των νηπιαγωγών για να πάρουν να αποσπάσουν παιδιά από εμάς. Εργαζόμενοι στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της χώρας αντιδρούν για την ένταξη των προνηπίων στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι διαδηλωτές ζήτησαν να μπει αντιπροσωπεία τους στο κοινοβούλιο και βρέθηκαν μπροστά σε δεκάδες αστυνομικούς που είχαν αποκλείσει την είσοδο. Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρήψη χημικών. Σήμερα η αυτοδιοίκηση ενωμένη όσο ποτέ άλλοτε δίνει ένα δείγμα γραφής ότι όσοι δεν τη σέβονται, τότε η αυτοδιοίκηση θα είναι στους δρόμους. Την ίδια ώρα στη Βουλή γινόταν συζήτηση επί του νομοσχεδίου. Σας προκαλώ λοιπόν να μου φέρετε τους αριθμούς, γιατί οι δικοί μας αριθμοί λένε ότι αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση των παιδικών σταθμών. Πώς θα ρυθμίσει το γεγονός όταν οι νηπιαγωγεία λειτουργούν ως επιτοπλίστων λιγότερες ώρες από τους σταθμούς και τις συνέπειες του μειωμένου αυτού ωραρίου για τους εργαζόμενους γονείς? Η αντιπροσωπεία μπήκε στη Βουλή, συζήτησε με εκπροσώπους όλων των κομμάτων και ζήτησε την απόσυρση του άρθρου 33 του νέου νομοσχεδίου που αφορά στις